Στο 11,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος. Αριθμός ανέργων 550.535 άτομα. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας στο 15,4%, στο 9% στους άνδρες. Ηλικιακά τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15 έως 19 ετών, 33,2% το ποσοστό, και 20 έως 24 ετών το ποσοστό στο 26,1%. Ακολουθούν οι ηλικίες 25-29 ετών, σε ποσοστό 19,3%, 30 έως 44 σε ποσοστό 12,5%, 65 ετών και άνω το ποσοστό 8,8%, ενώ είναι 8% η ενεργία στις ηλικίες 45 έως 64 ετών. Μου λείπουν στοιχεία. Γιατί δεν κάνει μόνο να βλέπουμε το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, να βλέπουμε και για τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και πώς καμιά φορά γλώσσα λανθάνουσα, πώς πάει εκεί που πρέπει να πάει. Δουλεύονται. Αλλιώς έπρεπε να το πω. Και πώς σε κάποιες άλλες ηλικίες κάποιοι άλλοι τους δουλεύουν αυτούς τους ανθρώπους, τους παίρνουν στις δουλειάς τους, κάνουν να τους πληρώσουν 1,5 και 2 μήνες, εφευρίσκουν διάφορα έτσι με περίφημα και στο τέλος οι άνθρωποι αυτοί χάνουν και μισθό. Τώρα σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ιωνία νησιά με 20,4%, Νότιο Αιγαίο με 18,1%, η Δυτική Μακεδονία με 15,4%, ακολουθούν Κεντρική Μακεδονία με 15,3%, Ήπειρος με 15,1%, Θεσσαλία με 14,6%, Κρήτη με 14,4%, Στερεά Ελλάδα με 13,1%, Ανατολική Μακεδονία Θράκη με 12,5%, Βόρειο Αιγαίο με 12,4%, Πελοπόννησος με 10,4%, Δυτική Ελλάδα με 9,9% και Αττική με 8,1%. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η Ελστάτ. Είπα ότι λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αντί να ρωτήσω τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Στέλιο Βοριά, και τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Βοριά. Καλημέρα κυρία Δουλειάρα και εσάς ο ακροατές. Αντί λοιπόν να σας πω τώρα συμφωνείτε ή διαφωνείτε, γιατί αυτό αυτονόητο θα ακουγότανε, θα σας έλεγα μήπως είναι παρήγορο αυτό το 11,8%, γιατί μπορεί να πάμε και στο 10 ή κάτω του 10 και να επανέλθουν και οι τριετίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κόψανε μαχαίρι για τους εργαζόμενους. Κοιτάξτε, κυρία Βουλγεράκη, εμείς ανοιχτά και ξεκάθαρα. Από το χαμόγελο καταλαβαίνω ότι θέλετε να μου πείτε από τον τρόπο που εκφραστήκατε ότι μάλλον η ελπίδα δεν είναι τελευταία. Αυτό έτσι θα μου απαντήσετε. Κάτι τέτοιο, κυρία Βουλγεράκη, γιατί πραγματικά αυτά τα στοιχεία εμείς τα αφισβητούμε και τα αφισβητούμε επιχειρηματολόγια, θα επιχειρηματολογήσω για ποιο λόγο. Μετά από ελέγχους που κάναμε σαν εργατικό κέντρο, καταρχάς. Διαπιστώσαμε τα εξής. Πρώτον, δεν γίνεται διασταύρωση με το εργάνι, που σημαίνει ότι όλοι οι μακροχρόνιοι ανέργοι οι οποίοι βρίσκουν εργασία μπορούν κάλλιστα παράλληλα να ανανεώνουν την κάρτα της ανεργίας και να παραμένουν στο μητρό του ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΡ. Επίσης, όλοι αυτοί οι χιλιάδες νέοι μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό, πάνω από 420.000 ζουν στο εξωτερικό και εργάζονται στο εξωτερικό. Αυτοί επίσης, πολλοί από αυτούς, ανανεώνουν την κάρτα της ανεργίας, αφού ανανεώνεται ψηφιακά και μπορεί από οποιοδήποτε υπολογιστή να βάλουν και κάποιο δικό τους άνθρωπο να ανανεώσουν την κάρτα τους. Είπατε προηγουμένως ότι λογαριάζουν ανέργους ακόμη και από την ηλικία των 15 ετών. Εγώ ήξερα στη χώρα ότι είναι υποχρεωτική εκπαίδευση και ως 18 χρονών θεωρείται υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά τους λογαριάζουν και αυτούς ως ανέργους στο Μητρώο κανονικά. Όπως και να μην ξεχνάμε, η μαύρη εργασία που οργιάζει πάντα με την ανοχή του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης,
Και αυτό το διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί οι μισθοί που υπάρχουν, ειδικά οι ελάχιστοι, οδηγούν τον κόσμο στη μαύρη εργασία, έτσι ώστε παράλληλα ίσως να παίρνουν κάποιο επίδομα κοινωνικής μέρημνας και μια σειρά άλλων παροχών που τους δίνεται. Και μαύρη να μην είναι μέσα στα υπόλοιπα, με πάρα πολλά περιστατικά τα οποία καταγράφονται στην αγορά από εργαζόμενους, κυρίως νέους εργαζόμενους, να σταματήσουμε στην ηλικία 15-19 ετών, σωστά τον λέτε, είναι περίοδος που πας στο σχολείο, υποχρεωτική η εκπαίδευση, αλλά εδώ καταγράφονται ηλικιακά τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στις ομάδες 15-19 ετών. Η Ελστά τα λέει αυτά στο 33,2%, και εδώ μάλλον θα πρέπει να εξηγήσουμε πράγματα, με την έννοια να εξηγήσουν πράγματα, όχι εμείς. Ακριβώς, γιατί όλα αυτά θεωρούμε ότι γίνονται σκεμμένα, γιατί αν πιστέψει κανείς, κανένας από τους ακροατές που μας ακούει, όταν υπάρχουν τόσες ανάγκες στον πρωτογενή τομέα από ανθρώπινο δυναμικό, στον τουριστικό κλάδο, στον κατασκευαστικό κλάδο και σε μια σειρά έτσι επισήρωσαν από όλους τους κλάδους ότι η ανεργία βρίσκεται στα ύψη του 11%, θεωρούμε ότι, νομίζουμε ότι παίζουν πια με την νοημοσύνη μας αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, στόχος να μην πέσει η ανεργία κάτω το 10%, γιατί να καταλάβουν οι ακροατές από μνημονιακό νόμο του 2012, αν δεν πέσει κάτω το 10%, δεν επιστρέφονται οι τριετίες στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Που να καταλάβουμε όλοι μας ότι οι τριετίες αποτελούν το μεγαλύτερο επίδομα μετά το βασικό μισθό, που μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 350 ευρώ. Άρα θα δουν σημαντικές αλλαγές οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Άρα γίνεται για άλλη μια φορά ένα παιχνίδι εναντίον των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, κυρία Βουλγεράκη. Μάλιστα. Αφορά λοιπόν, λέτε, πολύ περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα, με αυτά τα οποία εσείς καταλογίζετε ως σκοπιμότητα, για να μην λέγονται τα νούμερα έτσι όπως θα λέγονται. Φέρνει κάποιες περιοχές της χώρας, τέλος πάντων, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, δέκατη, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανεργία. Δείχνει η Κρήτη να βρίσκεται κάπου στη μέση, με εκείνο το ποσοστό στην ανεργία στο 14,4%. Αμφισβητήσιμο και αυτό, κύριε Βοριά. Ιδιαίτερα στην Κρήτη που ζούμε τις ανάγκες σε εργατικά χέρια τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Όποιος θέλει εργασία αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθει στο εργατικό κέντρο να το συστήσουμε οτιδήποτε θέλει. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει μια εξειδικευμένη εργασία. Ισχύει αν είναι ο άλλος δάσκαλος που σπούδασε δάσκαλος και περιμένει να διοριστεί, εκεί πέρα θα είναι άνεργος. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Όπως υπάρχει μια ανεργία σε μεγάλες ηλικίες, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν τους παίρνουν στη δουλειά λόγω της ηλικίας, και γι' αυτό εκεί επιβάλλεται να βγει κάποιο πρόγραμμα στήριξης αυτών των ανθρώπων, έτσι ώστε να προσληφθούν, να συμπληρώσουν τα αίσθημα και να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Υπάρχουν ευάλωτες ομάδες όπως και οι γυναίκες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, η ανεργία δεν είναι αυτή που φαίνεται. Αν είναι δυνατόν 14,5% στην Κρήτη που υπάρχει, θα έλεγα, εντάξει, αυτή την περίοδο υπάρχουν και η ζήτηση εργατικών χεριών. Δεν διανοείται. Από εκεί και πέρα να γίνει ένα σκαρτάζιμα, θα μπορούσε να γίνει μέσα στο Μητρό, και όλα αυτά που καταγγέλνω εγώ δημόσια, να πει το Υπουργείο ότι δεν ισχύουν κάποια από αυτά που είπα. Ότι μπορούν να ανανεώνουν όλοι αυτοί που εργάζονται στο εξωτερικό, ότι όποιος μακροχρόνια να βρει εργασία στη χώρα μπορεί να ανανεώνει και την κάρτα τους, και όλοι αυτοί το κάνουν, και λογικό είναι, περιμένοντας πολύ πιθανόν να βγει κάποιο πρόγραμμα που θα είναι ευνοϊκότερο και θα τους κάνει να επιστρέψουν στη χώρα. Θα το θέλαμε αυτό, να βγει ένα πρόγραμμα, να επιστρέψουν όλοι αυτοί οι νέοι μας στη χώρα μας. Όχι όμως να καταλαμβάνουν μία θέση στο Μητρό Ανέργων, και για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι να πληρώνουν αυτή την ανεργία στερώντας τους στις τριετίες. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μυστικό από όλα, όπως λέτε, η εκαθάριση του Μητρώου. Και βέβαια η διασταύρωση των στοιχείων με το Εργάνι, το οποίο από την αρχή βάλατε ως παράμετρο βασική σε αυτά τα στοιχεία τα οποία δίδονται. Ακριβώς. Ο Υπουργός Συνέχεια της ψηφιακής, πώς το λένε, το αντίστοιχο Υπουργείο, έτσι συχνά βγαίνουν και λένε ότι κάνουν πράγματα. Γιατί δεν κάνουν και να γίνει το απλό που ζητάμε. Μια διασύνδεση, μια ψηφιακή διασύνδεση, όχι μόνο του ΔΥΠΑ με την Εργάνη που είπα, αλλά και της επιθεώρησης εργασίας με τον ΟΑΕΡ και την Εργάνη. Όλα αυτά χρειάζονται.
Γιατί? Για να καταπολεμήσει τη μαύρη εργασία. Αλλά δεν βλέπουμε πολιτική βούληση αντιμετώπισης της μαύρης εργασίας. Μάλιστα. Εργασία και ακρίβεια, ένας ανεργία και ακρίβεια, ένας παράγοντας ο οποίος είναι καθοριστικός για το βιωτικό επίπεδο του καθενός από εμάς, την αξιοπρεπή διαβίωσή του, κύριε Πέβοριά, με όλους εσάς μέσα σε αυτό το φαύλο κύκλο εργασίας ανεργίας, μαύρης εργασίας, να μιλάτε πραγματικά για δράματα και ανθρωπιστική κρίση. Σας ακούω για την Κρήτη, ποια είναι τα δεδομένα? Τα δεδομένα στην Κρήτη είναι όπως η υπόλοιπη Ελλάδα, με αυτούς τους μισθούς που υπάρχουν, γιατί βλέπουμε ότι με τον ελάχιστο μισθό θα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Όταν υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις όπως το χώρο των ξενοδοχείων, οι οποίες κρίνονται και υποχρεωτικές και δεν εφαρμόζονται, και υπάρχει αυτή η ασυδοσία, όταν καθημερινά τρέχει ο πληθωρισμός, πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ σκληρό κάποιος να εργάζεται σκληρά και να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς αυτός της οικογένειάς του. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται και θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει μία αλλαγή, γιατί τελικά δεν θα μείνει άνθρωπος στη χώρα. Όλοι θα φύγουν στο εξωτερικό. Εδώ πέρα δεχόμαστε καθημερινές επιθέσεις από ξενοδοχεία της Ελβετίας. Ζητάνε επιμόνως Έλληνες ξενοδοχείου υπάλληλους. Ξέρουν ότι είναι επαγγελματίες, ξέρουν τη δουλειά και σε απλές ειδικότητες. Προχθές μιλούσα με ένα μάγειρα, έχει πάει στην Ισπανία, στις Μαλδίβες, δεν ξέρω, τέλος πάντων εκεί πέρα σε ένα νησί, στην Ισπανία δίπλα, και πήγε για χρήματα που θα τα βρει και εδώ πέρα. Και του λέω, γιατί χρειάζεται να πας στην Ισπανία? Γιατί, μου λέει, πρόεδρε, εδώ πέρα δουλεύω 8 ώρες την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα. Δουλεύω σαν άνθρωπος. Κανένας δεν τολμά να μου πει να κάτσω μία ώρα και παραπάνω ή μία μέρα παραπάνω. Εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει με την εντατικοποίηση, οι άνθρωποι λιώνουν συνεργασία, δουλεύουν 10 και 12 ώρες την ημέρα, πολλές φορές και 7 μέρες την εβδομάδα, και πολλές φορές από αυτούς, πολλοί από αυτούς δεν αμείβονται, κυρία Δουγκεράκη. Όλες αυτές οι συνθήκες θα οδηγήσουν την νεολαία μας να φύγει στο εξωτερικό, αλλά και το νούμερο που έχουμε φτάσει, 450.000, είναι ένα τρομακτικό νούμερο για μια χώρα που γυρνάει, για μια χώρα 10 εκατομμύριων. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε και για μετανάστευση και όλα τα υπόλοιπα, 450.000 οι οποίοι έχουν φύγει εκτός χώρας. Μάλιστα. Είπατε και κάτι άλλο σημαντικό. Ότι υπάρχουν όντως πολλές επιχειρήσεις, κακές επιχειρήσεις, που σίγουρα δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και περισσότεροι σέβονται τους εργαζόμενους τους, τους αμείβουν, να τα λέμε αυτά. Αλλά κάποιες επιχειρήσεις παίρνουν κόσμο και για 1-2 μήνες τους λένε ότι είναι περίοδο δοκιμαστική και κάτι τέτοια. Θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι ο εργοδότης οφείλει από την πρώτη ώρα, όχι την πρώτη μέρα, να τους ασφαλίσει, να τους ενημερώσει πώς θα αμείβονται, να τους ενημερώσει για τα ωράρια τα οποία πρέπει να αναρτηθούν στο εργάνι, να αναρτηθούν στην επιθεώρηση εργασίας και στον πίνακα που αναφέρεται στην επιχείρηση. Να μην διστάζουν λοιπόν, αν δεν συμβαίνει αυτό, να καταγγέλνουν στα σωματεία τους, στα συνδικάτα, στο εργατικό κέντρο, στη διοίκηση, ακόμη και ανώνυμα, τέτοιες συμπεριφορές, και εμείς θα κάνουμε τουλάχιστον στοχευμένους ελέγχους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τις κουβέντες και τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δουλειά, και σας ακροατές.